Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα, να σας ρωτήσουμε για αυτή την έρευνα, γιατί τη δική σας υπογραφή έχει. Γι' αυτό και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα η ανθοφορία είναι η γνωστή, η γύρη είναι επίσης γνωστή, τα προβλήματα της γύρης είναι επίσης γνωστά, το ερώτημα είναι αν πρέπει να ανησυχούμε ότι με τη γύρη αυξάνεται και η διασπορά του κορονοϊού. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με να θέσουμε τα πράγματα στην ακριβώς όπως είναι. Ναι. Καταρχήν, δεν διασπείρεται ο ιός, οποιοσδήποτε ιός και ο κορονοϊός με τη γύρη. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό που βρήκαμε στην εργασία μας είναι ότι όταν έχουμε αυξημένα επίπεδα γύρης στην ατμόσφαιρα, και αυτό έγινε σε 31 χώρες και 248 περιοχές, είδαμε ότι αυξάνονται και τα κρούσματα του κορονοϊού. Αυτό ισχύει όντως. Αλλά δεν είναι επειδή μεταφέρεται ο ιός στη γύρη, αλλά επειδή ουσιαστικά η γύρη εξασθενεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ναι. Και αυτό μας κάνει πιο ευάλωτους γενικά σε όλους τους ιούς, όχι μόνο στον κορονοϊό. Αυτό το ξέραμε και πριν ακόμη την πανδημία για άλλους ιούς απλού κρυολογήματος. Οπότε ξέρουμε ότι όταν είμαστε εκτεθειμένοι ταυτόχρονα στη γύρη, όπως ενδεχομένως και στους άλλους παράγοντες, παράδειγμα στη ρήπανση, ξέρουμε ότι το ανοσοποιητικό μας εξασθενεί και γι' αυτό το λόγο είμαστε πιο επιρρεπείς στο να κολλήσουμε οποιονδήποτε άλλο ιό. Είναι πιο ευάλωτο το ανοσοποιητικό μας, οπότε είναι πιο εύκολο να κολλήσουμε. Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε και εμείς από αυτό, δηλαδή, πέραν από τη μάσκα. Η μάσκα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν παίζει ρόλο άρα στο θέμα της γύρης. Πρέπει να ενισχύουμε το ανοσοποιητικό μας όσο μπορούμε, άρα. Οι μάσκες, οι FFP2 όπως λέμε, επειδή ουσιαστικά κατακρατούν οποιαδήποτε σωματίδια πάνω από κάποιο διάμετρο, μεταξύ των οποίων και τη γύρη, είναι αρκετά αξιόπιστο μέτρο, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω παρά να φοράμε μάσκες. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να φοράμε μάσκες. Το δεύτερο είναι να ενημερωνόμαστε, όπου υπάρχει πληροφορία φυσικά, το πότε έχουμε γύρη, πότε έχουμε μεγάλα επίπεδα γύρης. Για παράδειγμα, τώρα θα έχουμε καλό καιρό τις επόμενες μέρες, το οποίο σημαίνει ότι πολλά είδη, μεταξύ των οποίων η ελιά, παράδειγμα στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει να ανθοφορεί. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε, παράδειγμα, θα έχουμε γύρι αύριο, δεν θα έχουμε, πότε θα έχουμε, τι ώρα θα έχουμε. Mm-hmm. Και να ενημερωνόμαστε και επομένως, αν μπορούμε να αποφεύγουμε να βγαίνουμε έξω αυτές τις ώρες, αν δεν μπορούμε, οπωσδήποτε μάσκα. Ποιες είναι, καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Πουρνάρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόξεων του Αττικού Νοσοκομείου. Κύριε Δαμιαλή, ποιες είναι οι επίμαχες ώρες, ας το πούμε έτσι, που έχουμε περισσότερη γύρι? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να το απαντήσω. Τα περισσότερα αναμένουμε να είναι γύρω στο μεσημέρι με νωρίς το απόγευμα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά είδη. Μην ξεχνάμε ότι η γύρη είναι ένα μικροσωματίδιο το οποίο μεταφέρεται και με τον άνεμο σε αποστάσεις μακρινές. Mm-hmm. Οπότε για κάποια είδη ξέρουμε ότι ακόμη και νωρίς το πρωί, ακόμη και τα χαράματα ή τα μεσάνυχτα μπορεί να έχουμε γύρη. Πρακτικά δεν υπάρχει περίοδος που να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς 100%. Ναι. Συνήθως, οποιαδήποτε ώρα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα θεωρείται υψηλού κινδύνου. Αλλά συνήθως υπάρχουν επίσης παράγοντες οι οποίοι ξέρουμε, παράδειγμα, η βροχή όταν βρέχει, έστω και λίγο, ότι αυτό σχεδόν έχει μηδενίσει τις ποσότητες γύρης. Οπότε τότε είναι ασφαλές. Ξερός αέρας, ειδικά με λίγο άνεμο και ηλιοφάνεια, αυτό επίσης αυξάνει τα επίπεδα της γύρης. Στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν για τη Θεσσαλονίκη σίγουρα, δεν είμαι σίγουρος για την Αθήνα, να πω την αλήθεια. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθηγήτρια κυρία Βόκου και ο κύριος Χρυλαμπόπουλος, παρέχουν τέτοια υπηρεσία. Οπότε μπορεί κάποιος να δει τακτικά το τι γύρι έχουμε, πότε κλπ. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει το πόσο ανάγκη έχουμε από τέτοιες μετρήσεις στην Ελλάδα. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα και γίνεται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν το είχαμε καν φανταστεί ότι η γύρι μπορεί να ευνοεί την μετάδοση του κορονοϊού. Λέτε ότι εξασθενεί το ανοσοποιητικό μας. Ναι. Καλημέρα κύριε Δαμιαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Δαμιαλή. Να είστε καλά.